θα έλεγα, που θα αλλάξει την ποιότητα που προσφέρει η ΔΕΗ ΑΜΦ στους καταναλωτές. Τα ψηφιακά υδρόμετρα λοιπόν έρχονται να προσθεθούν σε μια σειρά καινοτομιών που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό η ΔΕΗ ΑΜΦ. Να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει συμβάλει και η προηγούμενη δημοσιογραφική αρχή, η προηγούμενη διοίκηση ΔΕΗ ΑΜΦ. Ένα έργο που επί των ημερών μας όμως υπογράφει τη σύμβαση, ξεπεράσαμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα έχουμε και την ευθύνη της υλοποίησής του. Συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατομμύριων ευρώ. Μετά τον διαγωνισμό όμως γύρω στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ είναι η σύμβαση που υπογράφουμε. Και ευελπιστούμε ότι με τα ψηφιακά υδρόμετρα θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να έχουμε και καλύτερη διαχείριση στις καταναλώσεις και καλύτερη ενημέρωση και περισσότερο αποτελεσματική ενημέρωση στους δημότες σε πραγματικό χρόνο και να βελτιώσουμε, αν θέλετε, και τις υπηρεσίες αλλά και τη διαχείριση του νερού που είναι και προστασία του περιβάλλοντος και είναι και καλύτερες, πιο ποιοτικές και πιο οικονομικές υπηρεσίες, εφόσον βέβαια προχωρήσουμε και σε αναβαθμίσεις και των δικτύων, των εσωτερικών δικτύων της σύνδευσης, αλλά και στις, βέβαια στο μεγάλο στόχο που είναι και η σύνδεσή μας, όπως έχουμε ήδη συζητήσει με τον ΟΑΚ, με τον Αποσελέμη. Σημαντική μέρα για τη ΔΕΗ ΑΜΦ, η υπογραφή της σύμβασης για τα έξυπνα ορολόγια. Ήταν μια προσπάθεια που έρχεται από το παρελθόν, έτυχε να ήμουν και στην προηγούμενη διοίκηση και ευχαριστώ τη διοίκηση της ΔΕΗ ΑΜΦ για την προσπάθεια αυτή. Εμείς φτάσαμε στο σημείο να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Μετά από πολλές προσπάθειες στη δικιά μας, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι γύρω στα 11.500 ευρώ, 1.400 αν θυμάμαι καλά. Θα λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα ελαχιστοποιηθεί οι αρροές και οι απώλειες του νερού. Θα έχουμε την μέτρηση της ΔΕΗ ΑΜΦ. Θα βλέπουμε να πάσει στιγμή τη μέτρηση των δημοτών και έτσι θα και για τους δημότες και για τη ΔΕΗ ΑΜΦ θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα